επειδή πιστεύουμε ότι οι Δημότες και ο Δήμος μας αξίζει καλύτερης προοπτικής. Θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη. Έχουμε σχέδιο και όραμα. Αξία μας είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκη του. Με αυτή τη φράση ο Ηλίας Λικερός ρίχνεται δυναμικά στη μάχη διεκδίκησης του Δήμου Ιρακλείου εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Διαθέτουμε το δυναμικό εκείνο που με τις γνώσεις, την εμπειρία τις διοικητικές του ικανότητες μπορεί να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Σχεδιάσαμε το όραμα για το Ηράκλειο. Μια σύγκριση γνώσης, δράσης και ηθικής είναι αρκετή για να κάνουμε μαζί την πορεία προς τις εκλογές, πορεία νίκης. Αυτό δήλωσε ο Ηλίας Λιγερός, ο οποίος έκανε λόγο για καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τον άλλο δρόμο στη δημοτική πολιτική. Για την καθαριότητα της πόλης και τη διαχείριση των απορριμμάτων, για το κυκλοφοριακά με σχέδιο που θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε όλους για την εξασφάλιση με δημόσιο χαρακτήρα του στοιχειώδους αγαθού του νερού με επάρκεια για όλους τους δημότες διαθέτουμε ρεαλιστικό πλάνο δημιουργίας νέων παιδικών σταθμών, δημιουργία γυροκομείων και ένα πλατή δίκτυο κοινωνικής φροντίδας σε όσους έχουν ανάγκη. Ο Ηλίας Λιγερός άφησε εχμές εναντίον της νη Δημοτικής Αρχής λέγοντας «Πολλά θα ήταν διαφορετικά αν η Δημοτική Αρχή άκουγε και αντιλαμβανόταν γρήγορα τις προτάσεις και παρεμβάσεις μας. Και δεν χρειαζόταν τρία ή τέσσερα χρόνια για να σκεφτεί και να υιοθετήσει μέρος των προτάσεών μας. Επανέλαβε ότι η Δημοτική Το Κίνηση, η Ράκλειο Ενεργή Πολίτε, είναι μια αυτοδιοικητική παράταξη, στέλνοντα τα δικά του μηνύματα με φόντο τι διεργασίε που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε αυτοδιοικητική παράταξη. Κινιόμαστε στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και μα ενδιαφέρουν οι συγκλήσει και οι διεργασίε που γίνονται. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με, με κάποιον που θέλει. Είμαστε όμω εδώ. Ήμασταν τέσσερα χρόνια εδώ. Η παράταξή μας με επικεφαλή σε μένα. Διατυπώσαμε και λειτουργήσαμε. Και αυτό δεν μπορεί να ξεχνιέται από κανένα στην αξιολόγησή του η δυναμική παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο, δίνοντα ουσία στον θεσμικό ρόλο τη αντιπολίτευση, η ενότητα, η δυνατότητα σύνθεση, η ευρύτερη κοινωνική στήριξη και η διατύπωση προτάσεων και τα μικρά και μεγάλα προβλήματα αποτελούν σύμφωνα με τον ίδιο τα δυνατά του σημεία έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων δημάρχων. Δεν υπήρχε κανένα θέμα αυτή την τετραετία η οποία ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο οι ενεργοί πολίτε να μην τοποθετήθηκαν, να μην έδωσαν διέξοδο. Ερωτηθεί για το ενδεχόμενο συνεργασιών στο δεύτερο γύρο των εκλογών, δήλωσε. Πρέπει να ξεκινήσουμε το γεγονό ότι εμεί θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Τουλάχιστον προ αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε, λειτουργούμε και πολιτευόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι για να απαντήσουμε με ποιου και πώ, πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το οποίο δεν είναι ακόμα καθαρό. Ο Ηλίας Λιγερός αναφέρθηκε στη χάραξη προτάσεων σε όλους τους τομείς, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα πολιτισμού και αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας σε όλη την έκταση του Δήμου. Να τελειώσουμε με την εικόνα των παραμελημένων και ερυπωμένων ιστορικών κτηρίων μέσα από ένα γενναίο πρόγραμμα διάσωσης του πολιτισμού και της ιστορίας μας.